Ποια είμαι εγώ που πηγαίνω, πιο μυστικό φυλαγμένο πρέπει να βρω και να σωθώ. Ποια είμαι εγώ, πες μου αλήθεια, δεν κυνηγώ παραμύθια και προσπαθώ να λυτρωθώ. Πόσο θέλει ένα παιδί μέχρι να γεννηθεί, ας μείνουμε μαζί. Τα θυμήθηκα όλα. Πέρασα μπροστά από τα μάτια μου σαν ταινία. Αντρέα, θυμάμαι. Τα θυμάμαι όλα, αλήθεια. Γι' αυτό φρόντισε να την απομακρύνεις. Να μην ανακαλύψει το παραμικρό. Πάρ' την και φύγετε από την Κύπρο. Δεν θα το κάνει. Είμαι σίγουρος. Δεν έχεις άλλη επιλογή. Εκτός κι αν θες να την κλάψεις, να ντυθείς στα μαύρα. Κρίμα δεν είναι. Νιώπαντρος άνθρωπος. Δεν θέλω να σας ξέρω! Έχετε πεθάνει, το καταλαβαίνεις! Έλσα! Να ρωτήσω αν είσαι σε σχέση με αδιάκριτος. Όχι, εντάξει. Κοίτα, κάτι παίζει. Αλλά δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε τώρα. Λαϊκή έκανα πάλι. Γιατί? Που δεν έβαλα προφυλακτικό. Μια φορά την πάτησα με την Κρίστη και ορίστε τα χάλια μου. Ναι. Έλα, εγώ είμαι. Η Έλσα έφυγε από το σπίτι. Τι εννοείς έφυγε, πού πήγε? Δεν ξέρω. Άκουσε που μιλούσαμε με τη μάνα μου για τα χάπια. Και έφυγε σε εξάλλη κατάσταση. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια κατάματα. Με δύναμη και αξιοπρέπεια. Και να ρίξουμε αυλαία. Κουράστηκα μια ζωή να περιστρέφονται όλα γύρω από τον Άλκη. Εγώ γι' αυτόν άφησα τα πάντα. Και ξέρεις κάτι? Σήμερα νιώσα πολύ όμορφα με τον Τζόνι. Το παιδί εξαφανίστηκε και εσύ εκεί! Δεν βαρέθηκες στις απειλές? Ακούς τι σου λέω? Αν πάθει κάτι η κόρη μου, αλίμονό σου. Όχι, εσύ άκου. Αν συνεχίσεις έτσι, θα πάω στην αστυνομία και θα σε καταγγείλω που πήγες να με τρελάνεις. Σε τη σκάρτη οικογένεια ζω. Μία μάνα που γκομενίζει στα γεράματα και ένα πατέρα δολοφόνο. Τι? Ξέρεις, εμείς οι δύο μοιάζουμε πολύ. Όχι μόνο επειδή είχα κι εγώ απώλεια μνήμης, αλλά γιατί από την πρώτη φορά που σε είδα, σε νιώσα πολύ κοντά μου και τώρα το ίδιο νιώθω. Λοιπόν, εγώ είμαι εδώ. Δεν θα σε αφήσω έτσι. Να πάμε σπίτι μου και θα ψήσω τη μάνα μου να μην το πει. Έλα ρε Κριστή, ξέρεις ότι αποκλείεται να το κάνει. Άσε που δεν έχω όρεξη να βλέπω κανένα. Έχω ανάγκη να μείνω μόνη μου. Να βάλω σε μια τάξη τη ζωή μου, να δω τι θα κάνω από εδώ και πέρα. Μην ακούω κουλά. Είσαι μόνο 17. Τι θα κάνεις, πού θα πας? Σκέφτομαι να πάω σε ένα ξενοδοχείο. Να απομονωθώ από όλους και από όλα. Τι μου λες? Έχεις καθόλου λεφτά? Να κοιτάξω. Μάλιστα. Ούτε για τυρόπιτες έξω από το ξενοδοχείο. Μήπως να ζητούσαμε από το Μάνο? Αυτό ούτε να το σκέφτεσαι. Άσε που θα το πει της μάνας μου. Εσύ δεν είπες ότι τον θες κοντά σου και ότι τον εμπιστεύεσαι? Καιρός να ξαναζεστάνετε τη σχέση σας. Κρίστα, το αποκλείεται. Άσε που τον βλέπω με τη Μαρίνα και μου γυρνάνε τα άντερα. Από τότε που πάτησε το πόδι του στη ζωή μας, όλα γίναν άνω κάτω. Η σχέση μου με τη μάνα μου έγινε σκατά και αυτός φταίει για αυτό που έκανε ο πατέρας μου. Ο πατέρας μου δεν ήταν έτσι. Ήταν ήρεμος, χαλαρός. Τώρα πια τον βλέπω και δεν τον αναγνωρίζω. Αυτός ήταν η αφορμή. Η αιτία όμως υπήρχε. Μπορεί. Αλλά δεν το ξεχωρίζω από τους άλλους. Το ίδιο σκάρτος είναι κι αυτός. Ξεχνάς τι πέρασα για χάρη του?
Και οκ, η καψούρα μπορεί να μου περάσει. Το τι είναι με τη μάνα μου, αυτό με ξεπερνάει. Από τότε που ήρθε ο Μάνος στη ζωή μας, μας διέλυσε. Κυρία Βέργο, κατανοώ απόλυτα το ενδιαφέρον σας για τους ανθρώπους μας. Όπως επίσης και το ότι η επαφή σας μαζί τους βοηθάει το βιβλίο σας. Όμως οι επισκέψεις σας δεν μπορούν να συνεχιστούν. Μπορώ να μάθω το λόγο. Η παρουσία σας έχει προκαλέσει αναστάτωση. Οι περισσότεροι βέβαια ζητούν να σας δουν. Υπάρχουν όμως και άλλοι, καταλαβαίνετε, σε κάποιους λειτουργεί αρνητικά. Ναι, αλήθεια. Δεν κατάλαβα κάτι τέτοιο. Αλλά πραγματικά δεν θέλω να δημιουργώ πρόβλημα. Ακούστε με. Η ρουτίνα είναι πολύ σημαντική. Η Φωτεινή, για παράδειγμα, ενώ παρουσίαζε δείγματα ανάκαμψης, τώρα έγινε κατατονική. Δεν επικοινωνεί. Δεν σας καταλογίζω βέβαια κάτι. Απλώς η παρουσία σας μαζί της κάνει κακό. Αλίμονο. Ήδη με βοηθήσατε πολύ στην έρευνά μου και σας ευχαριστώ που με αφήσατε να έρχομαι τόσο καιρό. Η περίπτωση της Φωτεινής όμως με έχει συγκινήσει πραγματικά. Θα ήθελα να ενημερώνομαι για την κατάστασή της, αν γίνεται βέβαια. Όποτε θέλετε. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Μπορώ να πάω να την αποχαιρετήσω. Φυσικά. Και πάλι, λυπάμαι. Καταλαβαίνω. Τι έγινε και βγήκε τον Τζόνι? Τα πήραμε τον Άλκη. Τον πήρα στο Skype και μάντεψε. Κατάλαβα. Χαρά. Και όχι μόνο. Η Χαρά μισόγυμνη με τον μπουρνούζι της. Τι εννοείς? Άσε μας, μωρέ. Πήγανε ταξιδάκι με την κόμενα, ο καλός μου. Αλλά Έλσα δεν μας όπια. Το πήρα χαμπάρι. Για να μην σου πω για τη φωτογραφία που αναρτήσανε. Υπέροχες στιγμές με τον άντρα μου στο Μιλάνο. Άσε μας, μωρέ, με την τρελή. Ακόμα να τη μάθεις. Αυτή την έχω γραμμένη. Ο Άλκης μου τη πάει. Πώς μπορεί και μου το κάνει πάλι αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω. Μιλήσατε? Όχι βέβαια. Τολμάει να με πάρει. Δίκιο έχεις. Αλλά παίξ' το κι εσύ λίγο άνετη. Μην ξανατσακωθείτε. Δεν ξέρω, Έλσα. Εγώ δεν μπορώ να λειτουργώ βάσει σχεδίου όπως κάνει αυτή, να κάνω παιχνιδάκια. Λοιπόν, φεύγω, εντάξει. Να με πάρεις τηλέφωνο. Εντάξει. Μόνο εσένα έχω. Φεύγω. Θα προσέχεις. Να τη φας την τυρόπιτά σου. Θα πρέπει να τα αλλάζω κάθε 24 ώρα. Ναι, αλλά προσοχή, γιατί στην αρχή θα σου προκαλεί αδράνεια και υπνηλία. Δεν υπάρχει τρόπος να αποφύγω τις παρενέργειες? Υπάρχει. Να μην το χρησιμοποιείς και να ανοιχτείς τα συμπτώματα της ασθένειας σου. Πίστεψέ με, δεν υπάρχει άλλη λύση. Θέλει λίγο σκέψη. Σε καταλαβαίνω. Εσύ θα αποφασίσεις. Ευχαριστώ. Κρίμα που δεν μπορούμε να ξαναπάμε. Αν έβλεπες πως μου έσφυγε το χέρι... Θα βρω τρόπο, μην ανησυχείς. Τώρα πείσμωσα. Στο θέμα της Φωτεινής συναντάω συνέχεια εμπόδια. Είναι φανερό. Κάποιος δεν θέλει να έχω επαφή μαζί της. Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Γι' αυτό την πήραν από το ίδρυμα. Μήπως κατάλαβαν τίποτα για τις επισκέψεις σου εδώ? Όχι, όχι. Δεν νομίζω. Η διευθύντρια φαινόταν ειλικρινής. Αλλά έχω τρόπο να επιμείνω. Δηλαδή? Υπάρχει κάποιος που με βοήθησε και πιστεύω ότι θα το ξανακάνει. Ποιος? Ο πατέρας σου. Το Πέτρος. Από ποιος που? Κάτσε, γιατί μάλλον έχω χάσει επεισόδια. Εσύ και ο Πέτρος δεν είχατε ποτέ ιδιαίτερες επαφές. Αποκτήσαμε. Όταν ήσουν στο νοσοκομείο, η αγωνία μας για σένα μας έφερε κοντά. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη και πιστεύω ότι θα με βοηθήσει. Η Έλσα έμαθε για αυτό που μου έκανε ο Κυριάκος και Άντρη. Πώς? Της το είπες εσύ? Όχι βέβαια. Τους άκουγε που μιλάγανε και φρίκαρε. Έφυγε από το σπίτι σαν κυνηγημένη. Από χτες το βράδυ είναι εξαφανισμένη η Εύα. Στο τηλέφωνο δεν απαντάει? Όχι,
Έχω τρελαθεί να την παίρνω. Δεν απαντάει. Ρέβα, Ρέβα, θυμάσαι που σου το έλεγα. Σου είπα ότι αν η Έλσα μάθαινε την αλήθεια, θα προτιμούσε να μείνει μόνη της παρά να γυρίσει σε μένα. Καλά, μην βιάζεσαι, είναι νωρίς ακόμα. Η καημένη έπαθε σοκ. Αλλά όταν σκεφτεί ψύχρεμα, θα σ' αναζητήσει. Εγώ αυτό πιστεύω. Όχι, εγώ δεν το πιστεύω. Κανείς και τίποτα δεν μπορεί να μετριάσει το μίσος που νιώθει για μένα. Και τώρα, ποιος ξέρει που βρίσκεται, σε τι κινδύνους μπαίνει. Καλά, συγγνώμη, τι καθόμαστε. Να ειδοποιήσουμε την αστυνομία. Η Έλσα είναι ανήλικη, θα κινητοποιηθούν αμέσως. Όχι, δεν γίνεται. Αν πάμε στην αστυνομία και βγουν ανακοινώσεις, η Έλσα θα τρομοκρατηθεί. Και ακόμη να την βρούμε, δεν ξέρω, δεν θα γυρίσει ποτέ πίσω. Καλά, θα την αφήσουμε στους πέντε δρόμους. Δεν ξέρω. Έτσι, σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται, μπορεί να πει και όλη την αλήθεια για τον πατέρα της. Και λοιπόν, τόσο το καλύτερο. Ναι. Έλα, αγάπη μου. Προσπαθούσα να μπω όλη μέρα στο Skype, αλλά δεν τα κατάφερα. Δεν πειράζει. Ούτε κι εγώ ήθελα να σε ενοχλήσω. Θα τρέχεις όλη μέρα. Ναι, έχω πήξει. Τώρα μπήκα την εκθέση. Α, δεν πειράζει. Τώρα θα πας στο ξενοδοχείο να χαλαρώσεις. Θα βάλεις και τη Χαρά να σου κάνει ένα μασάζ. Να δεις τι καλά που θα είναι. Τι έγινε? Α, κατάλαβα. Δεν σου είπε ότι μιλήσαμε χθες και σε φνηδίασα, έτσι? Γιατί τόσο δούλεμα, ρε Αλκή? Κοίτα, απροειδοποίητα ήρθε. Δεν το είχαμε κανονίσει. Τσακωθήκαμε πάρα πολύ άσχημα στο σπίτι που μου κουβαλήθηκε έτσι. Φαίνεται της περνάει πολύ εύκολα η τσαντίλα. Γιατί εγώ την είδα πολύ χαρούμενη μέσα στον μπουρνούζι της. Μην ανησυχείς. Ό,τι και να κάνει δεν μπορεί να με κερδίσει. Εντάξει, ένα κακομαθημένο πλούσιο κόριτσο είναι που θέλει να γίνεται πάντα το δικό της. Και το περνάει. Αγάπη μου, μόνο εσύ έχεις την καρδιά μου. Δεν πρόκειται να μπει εκεί μέσα η άλλη. Αλκή, όταν επιστρέψεις πρέπει να κάνουμε μια σοβαρή κουβέντα. Θα κάνουμε. Μωράκι μου, σε λατρεύω. Μη μου έχεις ανασφάλεια, σε παρακαλώ. Ας το για τώρα. Θα μιλήσουμε όταν γυρίσεις. Και ελπίζω να πούμε αλήθειες. Δεν κατάλαβα. Μετά από αυτό που έκανε, προσπαθείς ακόμα να τον προστατεύσεις? Είναι κάθαρμα. Δεν καταλαβαίνεις τη συνέχεια. Ο Κυριάκος θα τα αρνηθεί όλα και θα γίνουμε μπάχαλο. Αυτός ας λέει ό,τι θέλει. Εσύ έχεις τη γνωμάτευση του γιατρού και το άκουσε και η Έλσα. Όχι, Εύα. Αν γίνει αυτό, το θέμα θα πάρει έκταση εκεί. Η Έλσα θα βρεθεί στη μέση. Θα διαλυθεί τελείως το σπίτι μας. Αν γίνει αυτό, η Έλσα πραγματικά δεν θα έχει που να πάει. Θα χάσω κάθε ευκαιρία να τα ξαναβρω μαζί της. Καλά, μην την υποτιμάς. Είναι σοβαρό κορίτσι. Ναι. Αλλά έχουν γίνει πολλά. Δεν γίνεται να γίνουν χειρότερα τα πράγματα. Κοίτα, καταλαβαίνω την ανησυχία σου, αλλά δεν μπορούμε να καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια. Αυτό που θέλω είναι να περιμένουμε άλλο ένα 24ωρο. Η Έλσα σίγουρα θα επικοινωνήσει με την Κρίστη, κάτι θα μάθουμε. Αν δεν γίνουν έτσι τα πράγματα, τότε να πάρουμε την αστυνομία. Μέχρι τότε όμως πρέπει να προσπαθήσουμε μόνοι μας. Να ψάξουμε. Κάτι θα υπάρχει, κάποιος τρόπος θα υπάρχει να τη βρούμε. Η Δάφνη. Η Δάφνη μπορεί να βοηθήσει. Έτσι θα αποφύγουμε τις ερωτήσεις της αστυνομίας και θα μπορέσουμε να τη βρούμε. Ναι, έχεις δίκιο. Ναι, πάμε. Πάμε τώρα, ε. Πρέπει να μιλήσουμε. Σου είπα δεν θέλω να ακούσω. Γιατί έρχεσαι συνέχεια? Σου είπε και σένα πως έχετε πολλά κοινά. Πως ακούτε την ίδια μουσική, πως διαβάζετε τα ίδια βιβλία, πως σας αρέσουν τα ίδια φαγητά. Ή πως από την πρώτη στιγμή που σε είδε είπε αυτό είναι το κορίτσι μου. Τι ακριβώς θες να πεις, Βάνα? Είμαι σίγουρη, Δάφνη, πως προλάβανε κάθε σου επιθυμία. Σαν να ήξερε από την αρχή ποια είσαι και τι θέλεις. Αυτό έκανε και σε μένα. Για να με ρίξει. Είναι η τακτική του, βλέπεις. Μην πεις όχι. Ξέρω ότι δεν κάνω λάθος. Το
τόση ενόχληση δηλαδή. Εγώ πάντως ανησυχώ για τη Φωτεινή. Μήπως θα μπορούσες να μιλήσεις στη διευθύντρια, να κερδίσουμε μερικές επισκέψεις ακόμα. Σε παρακαλώ. Θα προσπαθήσω. Ελπίζω να την πείσω. Ωραία. Σήμερα πήγαμε και με τη Δάφνη εκεί. Αλήθεια, τι κάνει η νιόπαντρη? Μάντεψε. Ξαναβρήκε τη μνήμη της. Έλα. Πώς, πότε? Κι εγώ γιατί δεν ξέρω τίποτα. Είμαι σίγουρη ότι όπου να είναι θα στο πει. Είναι υπέροχο νέο, έτσι. Επιτέλους ξεπέρασε αυτό το πρόβλημα. Είμαι πολύ χαρούμενη για αυτήν. Εσύ? Δεν είσαι. Και βέβαια, τι είναι αυτά που λες? Επειδή δεν μιλάς. Να, φοβάμαι μην κολλήσει πάλι με τη μητέρα της. Μήπως κάνει πισωγύρισμα. Όχι, όχι. Όχι, είναι αποφασισμένη. Αυτό το θέμα έχει τελειώσει πια. Εξάλλου τώρα αρχίζει μια καινούργια ζωή και δείχνει πραγματικά πολύ ευτυχισμένη. Το εύχομαι. Σε ευχαριστώ που μου το είπες. Είναι σπουδαίο νέο. Γιατί έχω την εντύπωση ότι σε πειράζει. Καθόλου. Αλλά πρέπει να το πάρω απόφαση. Δεν έχω πια την πρώτη θέση στην καρδιά της κόρης μου. Πέτρο, η Δάφνη είναι ερωτευμένη. Και αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι να ζήσει τον έρωτά της. Όσο κι αν σε πειράζει που έρχεσαι δεύτερος στην καρδιά της κόρης σου, πρέπει πια να το συνηθίσεις. Ναι, πρέπει να συνειδητοποιήσω ότι η κόρη μου έχει πια τη δική της ζωή. Όσο κι αν η δική μου είναι άδεια. Μπορείς να τη γεμίσεις. Τώρα αυτό μου το λες ως ψυχολόγος ή φίλη? Ως και τα δυο. Πρέπει να μ' ακούσεις. Ναι, χάνεις το χρόνο σου. Μην κουράζεσαι, δεν θα με πείσεις. Κοίταξε να δεις, μπορεί ο Άντρεας να μην σου φέρθηκε σωστά, αλλά αυτό αφορά εσάς τους δύο. Μα ό,τι σου λέω δεν έχει να κάνει με αντιζηλία, ούτε είναι από διάθεση εκδίκησης. Ναι, δεν θέλω να ακούσω και δεν έχεις δικαίωμα να το σκοφαντείς. Μακάρι να ήταν τόσο απλό. Όμως ο Άντρεας βρέθηκε στο δρόμο μου όταν έκανα μία έρευνα για αστυνομικούς που λαδώνονται και μεταφέρουν υπέρογκα ποσά σε offshore λογαριασμούς. Σου είπα σταμάτα. Δεν με νοιάζει, δεν με ενδιαφέρει καμία υπόθεση με βρώμικους μπάτσους. Χάνεις το χρόνο σου. Μα είναι σοβαρό, δεν καταλαβαίνεις. Απλά ξέρω ποιον άνθρωπο έχω δίπλα μου. Δεν με ενδιαφέρει η εκδοχή μιας πληγωμένης πρώην. Μα τι πιστεύεις, πως ήρθα να διεκδικήσω τον Αντρέα, πως ήρθα να χαλάσω το γάμο σας? Εσύ στη θέση μου τι θα πίστευες? Με τον Αντρέα δεν θα είμαστε ποτέ ξανά μαζί. Μακάρι να μην τον γνώριζα ποτέ. Όμως εσύ πρέπει να μάθεις κάποια πράγματα, Δάφνη. Η έρευνά μου αφορούσε ένα κύκλωμα. Φτάνει! Φτάνει, Βάνα! Δεν με ενδιαφέρει. Για μένα είσαι η γυναίκα που με έστελνε μηνύματα την ημέρα του γάμου μου. Απ' τη μία το παίζεις υπεράνω και απ' την άλλη θέλεις να υποδείξεις το γάμο μου. Μα δεν σου ζητάω τίποτα. Ούτε να τον χωρίσεις, ούτε να τσακωθείς μαζί του. Απλά να το ψάξεις. Δεν σου πέφτει λόγος. Μέχρι τώρα δεν είχα ακούσει τίποτα για σένα και ξαφνικά εμφανίστηκες όταν έμαθες την αναγγελία του γάμου μας. Και θέλεις να πιστέψω πραγματικά ότι δεν θέλεις να μας κάνεις ζημιά? Καταλαβαίνω ότι με αμφισβητείς, αλλά πρέπει να μάθεις όλη την αλήθεια. Ωραία, άκουσα αρκετά. Θα σε παρακαλούσα να μην εμφανιστείς ξανά μπροστά μου. Αλλιώς θα πάρω πιο δραστικά μέτρα. Κατάλαβες? Χαίρετε. Κριστή, δεν υπάρχει περίπτωση να μη συναντήθηκες με την Έλσα. Σε παρακαλώ, πες μου την αλήθεια. Δεν παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Οι γονείς σας έχουν τρελαθεί από την αγωνία τους. Εντάξει. Μαζί ήμασταν. Απλώς η Έλσα θέλει να την αφήσουν ήσυχη. Δεν θέλει να ξέρει κανείς που βρίσκεται. Μα γιατί βρε κοριτσάκι μου, τι έγινε, τι της έκαναν? Δεν μπορώ να σου το πω αυτό γιατί θα την προδώσω. Αλλά κι εγώ στη θέση της το ίδιο θα έκανα. Σε παρακαλώ, πείσε την να γυρίσει στο σπίτι της. Λες να μην της το πω? Εντάξει, αν δεν θέλει να γυρίσει εκεί, τουλάχιστον πρότεινε της να έρθει να μείνει εδώ μαζί μας. Δεν θα την ενοχλήσει κανείς. Της το πρότεινα, ρε μαμά. Αλλά δεν θέλει. Προσπάθησε να την πείσει, σε παρακαλώ. Δεν έχω να την πείσω για τίποτα. Αυτό που έχω να κάνω είναι να είμαι δίπλα της ό,τι μου ζητήσει. Όπως έκανε και αυτή στα δύσκολα. Τι έχει συμβαίνει, κάτι? Όχι, μια χαρά είμαι. Μόνο μια χαρά δεν φαίνεσαι.
Θα μου πεις τι γίνεται ή θα σε πάω στο δωμάτιο ανάκρισης. Οκ, πάμε στο γραφείο σου. Πάντως, όσο το σκέφτομαι, στεναχωριέμαι. Ένα μικρό κορίτσι να τριγυρνάει μόνο του μέσα στους δρόμους. Η Έλσα δεν είναι μόνη της. Έχει εμένα και θα το αντιμετωπίσουμε μαζί. Θα σταθώ πλάι της όπως στάθηκε και αυτή όταν έχασα το μωρό μου. Όταν πήγαινα να τρελαθώ και ήθελα να πεθάνω. Έχεις συνέλθει όμως τώρα, έτσι δεν είναι? Δεν νομίζω ότι θα συνέλθω και ποτέ. Δεν είσαι λίγο καλύτερα? Απλώς συμβιβάστηκα. Ξέρω ότι αυτό το πράγμα θα υπάρχει πάντα μέσα μου σαν πληγή. Θα πονάει, αλλά είναι κομμάτι δικό μου. Είσαι μικρή, κοριτσάκι μου. Έχεις όλη τη ζωή μπροστά σου. Τώρα μπορεί να σου φαίνεται απίστευτο, αλλά ο χρόνος θα απαλύνει τον πόνο σου. Όσα παιδιά και να κάνω, δεν πρόκειται να ξεχάσω αυτό που έχασα. Γιατί ήταν το πρώτο μου παιδί. Μαζεύτηκε τόση αδικία γύρω από αυτό το παιδί, που δεν θα το ξεπεράσω εύκολα. Είχα επισκέψει σήμερα. Με περίμενε η Βάνα έξω από τη δίωξη. Τι ήθελε, τι σου είπε? Μία από τα ίδια. Να με προειδοποιήσει πως και καλά δεν είσαι αυτό που φαίνεσαι. Τελικά, αυτή η γυναίκα έχει πολύ θυμό μέσα της. Ως εδώ δεν θα κάτσω άλλο με σταυρωμένα τα χέρια. Θα τη βρω και θα την τσακίσω. Τι θα κάνεις δηλαδή? Θα της δώσω να καταλάβει ότι δεν ανέχουμε τέτοια συμπεριφορά. Ναι, δεν χρειάζεται. Της μίλησα πολύ σκληρά. Την απείλησα ακόμη και με τον νόμο. Νομίζω ότι δεν θα μας ξαναενοχλήσει. Να περιμένω κι άλλες εκπλήξεις από σένα. Εννοείς, αν θα σκάσουν μύτη κι άλλες γυναίκες στην Κύπρο? Όχι. Στορκίζομαι, είναι η πρώτη και η τελευταία. Και θα φροντίσω να γυρίσει σύντομα στην Ελλάδα. Άστο. Δεν χρειάζεται. Το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να την αγνοήσουμε. Μόλις καταλάβει ότι τα κόλπα της δεν πιάνουν, θα βαρεθεί και θα φύγει. Δεν χρειάζεται να της δώσουμε περισσότερη αξία. Έχεις δίκιο. Είσαι σπάνια γυναίκα. Και μου το αποδεικνύει συνέχεια. Δεν πιστεύα ότι μπορώ να σε αγαπήσω περισσότερο, όμως να που συμβαίνει. Έλα. Μια χαρά είναι. Είναι ακριβώς αυτό που θέλω. Σίγουρα όμως δεν έχουμε ούτε τηλεφωνικές γραμμές, ούτε ίντερνετ, έτσι? Ναι, όπως το ζητήσατε. Συνήθως οι πελάτες μου ζητάνε το αντίθετο. Όχι, εγώ θέλω την ησυχία μου. Ούτε ίντερνετ, ούτε τίποτα. Λοιπόν, ορίστε και μία προκαταβολή. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λεβέντα. Ευχαριστώ. Τώρα έχω πάρει το μάθημά μου. Δεν θα αφήσω καμία πόρτα ανοιχτή για να με εντοπίσετε. Αφήστε με! Αφήστε με! Αφήστε με! Αφήστε με! Μη! 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 Thank you.
Ήμασταν τόσο δεμένες και ξαφνικά μου φέρεις λες και δεν με ξέρεις. Μα δεν σε ξέρω. Η Μαρίνα που έβαλε ένα γκόμενο πάνω από μένα μου είναι μια ξένη. Κοίτα, όπως σου είπα, δεν έχω πρόβλημα να τα λέμε που και που, αλλά νομίζω ότι το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να πάρεις την άλλη και να φύγετε από την Κύπρο. Αυτό το νησί δεν μας χωράει όλους. Δεν ποτίζει ο Θεός τη Μαρίνα Χάπια. Εμείς της τα δίναμε. Κοντέψαμε να την τρελάνουμε. Ούτε ο Θεός έβαλε το όπλο στο χέρι μου να σκοτώσω το ράζι. Γι' αυτό σου λέω, μάνα, ο διάολος έχει μπει μέσα μας από καιρό. Με αυτόν έχουμε παρεδώσει. Ελισά, μίλησα με τα παιδιά της μπάντας και κατάφερα να μαζέψω κάποια ψηλά. Θέλω να βρεθούμε να στα δώσω, να τη βγάλεις κι εσύ για κάποιες μέρες. Είμαι πολύ τυχερή που έχω τέτοιους φίλους. Έχεις τους φίλους που σου αξίζουν. Κοίτα, δεν συμφωνώ με όλο αυτό, αλλά θα σε βοηθήσω. Θα σε καλύψω να δεις κι εσύ τι θα κάνεις. Περιστή. Σε ευχαριστώ. Δεν ξέρω τι θα έκανα, δεν είχα και σένα. Θες να βρεθούμε? Όχι, καλύτερα να βρεθούμε στο πάρκο. Και εκεί θα μη σε πάρει κανένα μάτι. Τα λέμε σε λίγο, εντάξει. Να έρθουμε στο Μιλάνο. Τα δείγματα που πήραμε είναι άπεχτα. Θα το απογειώσουμε το μαγαζί. Δεν ξέρω. Για να πάρουμε καινούργια προϊόντα χρειάζεται ρευστό και εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω σάλιο. Με το ζόρι πληρώνω τα πάγια. Έλα, μην ανησυχείς, ρε μωρό μου. Έχω και τα έξοδα της καμπάνιας. Δεν μπορώ να ανοιχτώ άλλο. Και ούτε να πάρω βέβαια καινούργιο δάνειο, δεν θα κάνω τα λάθη του πατέρα μου. Πρέπει να προσέχω τις κινήσεις μου. Είσαι πολύ προσεκτικός. Δεν σε φοβάμαι. Και δεν είσαι ο πατέρας σου. Αλλά κληρονόμησα τα χρέη του. Μην ανησυχείς. Θα βρεθεί τρόπος να τη σώσουμε την επιχείρηση. Χαρούλα, μια επιχείρηση χρειάζεται ρίσκο. Κι εγώ αυτή τη στιγμή έχω δεμένα χέρια. Άμα δεν γίνει κάτι δραστικό, όλες μου οι προσπάθειες θα πέσουν στο κενό. Θα αναγκαστώ να βάλω λουκέτο. Όχι, αυτό δεν θα το αφήσουμε να συμβεί. Και μην ανησυχείς. Υπάρχει τρόπος να βρεθεί ρευστό. Ναι. Ναι. Να βάλει συνέτερο στην επιχείρηση. Ποιος θα βάλει τα λεφτά του σε μια χρεοκοπημένη επιχείρηση? Εγώ. Ο μπαμπάς σου εννοείς? Όχι, εγώ. Σου είπα, έχω τα δικά μου χρήματα. Από κληρονομιά της γιαγιάς. Βαρέθηκα να είμαι η κόρη του Διαμαντίδη. Θέλω να ανοίξω τα δικά μου φτερά, να κάνω κάτι δικό μου. Και όσο δουλεύαμε σε αυτή την επιχείρηση, είδα ότι έχει προοπτικές. Χαρούλα μου, έχεις βοηθήσει ήδη πάρα πολύ. Δεν θέλω να σε μπλέξω άλλο σε αυτό. Δεν θέλω. Όχι. Μην ανησυχείς. Τα έχω σκεφτεί όλα. Και δεν χρειάζομαι προστασία. Ναι. Αλλά κι εγώ δεν μπορώ να στηρίζω μάλλον στην βοήθειά σου. Μα δεν κάνω ελεημοσύνη. Σου είπα, έχω τα δικά μου όνειρα και θέλω να τελοποιήσω. Την αγάπησα αυτή την επιχείρηση και έχω ιδέες για να την κάνουμε μεγάλη. Σκέψε το λίγο. Μαζί στη ζωή, μαζί στη δουλειά. Δεν είναι τέλειο? Ξέρεις τι παιδί είναι η Έλσα, δεν το έχει ξανακάνει αυτό. Από χτες το βράδυ έχω τρελαθεί, δεν ξέρω πού είναι, τι κάνει, πού να έχει κοιμηθεί.
τα θεία μου, ηρέμησε. Την ξέρω καλά την Έλσα. Είναι έξυπνο παιδί και ικανό. Ξέρει να φροντίζει τον εαυτό της. Πρέπει να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας τώρα. Πες μου τι συνέβη, γιατί έφυγε. Καυγάδισε με τον πατέρα της. Ξέρεις, τα πράγματα είναι λίγο τεταμένα στο σπίτι, επειδή εδώ και λίγο καιρό δεν ζω πια με τον Κυριάκο. Μάλιστα, καταλαβαίνω. Γι' αυτό και δεν ειδοποίησαμε την αστυνομία. Δεν θέλουμε να πάρει έκταση προς το παρόν το θέμα. Σίγουρα η Έλσα κρύβεται γιατί δεν θέλει να μας δει. Μιλήσατε με τους φίλους της, με την Κρίστη? Δεν την έχει δει κανείς. Η Κρίστη πιθανό να ξέρει που είναι και να μην θέλει να μας το πει. Δεν ξέρω πού άλλο να ρωτήσω. Ξέρω εγώ. Πού? Ποιον παίρνεις? Τον Νίκ. Από ό,τι ξέρω, κάνανε παρέα οι δυο τους. Μπορεί να μιλήσανε και να την είδε. Αν ξέρει κάτι σε μένα, θα το πει. Ναι, αλλά πώς? Θυμάσαι? Είναι δυνατό? Ναι. Θυμήθηκα. Τα θυμήθηκα όλα. Η μνήμη μου επανήλθε. Δεν θα καταφέρουμε τίποτα έτσι, Κυριάκο μου. Πρέπει να μείνουμε ψύχρεμοι. Πάψε! Δεν αντέχω ούτε τον ήχο της φωνής σου. Ναι. Ακόμα, Κυριάκο, δεν κατάλαβες πως από όλο τον κόσμο μόνο εγώ σ' αγαπάω. Όλοι οι άλλοι είναι εναντίον σου. Παράτα με, ρε μανά. Να σε παρατήσω, ναι, να σε παρατήσω κι εγώ, Κυριάκο μου. Και ποιον θα έχεις να σε παρατήσω κι εγώ, μου λες? Η γυναίκα σου έφυγε. Ο Πέτρος σε έδιωξε. Η Εύα έκανε πλάτες στη Μαρίνα για να βλέπει τον κόμενο. Ακόμη και η κόρη σου, Κυριάκο μου, σε καταδίκασε χωρίς καν να σε ακούσει. Το ξέρω, δεν χρειάζεται να μου το κομπανά συνέχεια. Κυριάκο μου, εγώ σε νοιάζομαι και στέκομαι δίπλα σου. Σε νοιάζομαι, Κυριάκο μου, σε καταλαβαίνω και σε συγχωρώ. Θέλεις να με διώξεις και εμένα? Κάντο. Δεν θέλω να σε διώξω, μάνα. Αλλά να ξέρεις, και την κόρη μου θα ξανακερδίσω και η Μαρίνα στο τέλος θα καταλάβει το λάθος της και θα γυρίσει στο σπίτι της. Την οικογένεια μου θα την ξαναφτιάξω! Αυτό είναι υπέροχο. Δεν το πιστεύω. Πώς έγινε? Ξαφνικά. Νιώθω σαν να ξαναβρήκα τον εαυτό μου επιτέλους. Τέλος πάντων, έχουμε χρόνο να τα πούμε αυτά. Τώρα θα κάνω αυτό το τηλεφώνημα. Καλά, Ραντάρ, έχεις. Ό,τι θα σε έπαιρνα για να συναντηθούμε. Να σε αποχαιρετήσω. Ήρθε κιόλας η ώρα? Ήρθε, αλλά δεν θέλω στεναχωριές. Πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι κοντά σου θα έρθω. Ωραία, μόλις βρω λίγο χρόνο θα περάσω από εκεί. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Μήπως μίλησες με την Έλσα, την είδες καθόλου? Όχι, έχει καιρό να τη συναντήσω. Γιατί, τι έγινε? Τίποτα ανησυχητικό. Είχε ένα καυγαδάκι με τους γονείς της και εξαφανίστηκε. Τους κρατάει μούτρα. Τέλος πάντων, αν επικοινωνήσει μαζί σου, θέλω να με πάρεις κατευθείαν. Μου το υπόσχεσαι? Εννοείται, ρε. Φυσικά. Ωραία. Έλα, γεια. Τίποτα και από τον Νίκ. Θα προσπαθήσω να την εντοπίσω μέσω της εκπομπής του σήματος του κινητού της. Αν έχει μιλήσει με κάποιον, θα βρω το στίγμα της. Ωραία, καλή ιδέα. Ναι, παίρνει λίγη ώρα αυτή η διαδικασία. Θέλετε να πάτε κάπου και να επικοινωνήσω μαζί σας? Okay. Δεν μπορώ να πάω σπίτι. Θα τρελαθώ από την αγωνία μου. Πάμε στο καφέ δίπλα. Έτσι θα είμαστε κοντά όταν μας τηλεφωνήσει η Δάφνη. Okay. Πρέπει να τηλεφωνήσω και στο Μάνο. Θα ανησυχεί. Και στον Κυριάκο. Όπως μου είπες, έχει γίνει πολύ επικίνδυνος. Μην τον αφήσεις έξω από αυτή την ιστορία, γιατί θα εξαγριωθεί περισσότερο. Είσαι η Βάνα Δανέζη? Ναι, εγώ είμαι. Σε ευχαριστώ που δέχτηκες να μου μιλήσεις. Ήθελα πολύ να σε γνωρίσω. Η φήμη σου πια προηγείται. Η έρευνά σου για τα πόθεν έσχες στον Μπάτσον έχει ήδη ταρακουνήσει πολλούς. Σε θεωρούν επικίνδυνη. Και εσύ,
Ταρακουνήθηκες κι εσύ, με θεωρείς κι εσύ επικίνδυνη. Επικίνδυνα βοητευτική. Και αυτό είναι το μόνο που με φοβίζει. Έλα, εγώ είμαι. Άκουσε με, μια παλιά γνωστή αποφάσισε να μας κάνει επίσκεψη στην Κύπρο. Πρέπει να την βρούμε αμέσως. Πριν προλάβει να μας κάνει καμιά ζημιά. Ναι. Ξέρω ότι είσαι θυμωμένη και δεν θες να μιλήσει σε κανένα. Σε παρακαλώ, σε κετεύω. Στείλε μου ένα μήνυμα ότι είσαι καλά. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Προσοχή, γιατί στην αρχή θα σου προκαλεί αδράνεια και υπνηλία. Δεν υπάρχει τρόπος να αποφύγω τις παρενέργειες. Υπάρχει. Να μην το χρησιμοποιείς και να ανοιχτείς τα συμπτώματα της ασθένειας σου. Πίστεψέ με, δεν υπάρχει άλλη λύση. Είχες κανένα νέο? Όχι, δεν έχω. Αν μιλούσα με το παιδί, θα σε έπαιρνα. Εντάξει, κοίτα, έχω βάλει την Δάφνη να την ψάξει. Αν μάθω κάτι, θα σε ενημερώσω. Εντάξει. Μ' ακούς? Πού είσαι? Το παιδί μας χάθηκε. Η θέση σου είναι εδώ. Μαζί θα το περάσουμε αυτό. Το μαζί δεν υπάρχει πια, Κυριάκο. Μην το ξαναπείς αυτό. Εντάξει. Τυφλώθηκες από αυτό το κάθαρμα. Κάποια στιγμή θα σου περάσει και θα ξαναγυρίσεις εδώ. Αυτή είναι η πραγματική σου οικογένεια. Τολμάς και μιλάς για οικογένεια μετά από όσα έκανες? Ό,τι έκανα, το έκανα για να μην διαλύσουμε το σπίτι μας. Εξαιτίας σου τα τραβάμε όλα αυτά. Να μην ξέρουμε που βρίσκεται το παιδί μας. Είσαι τρελός. Δεν το πιστεύω. Λοιπόν, κομμένες οι κουβέντες μαζί σου. Από εδώ και πέρα θα μιλάμε μόνο για την Έσα και αυτό μόνο όταν υπάρχει ανάγκη. Και κοίτα, μόλις βρεθεί η Έσα, θα καταθέσω αίτηση διαζυγίου. Κοίτα να συνενέσεις για το καλό όλων μας. Δεν θα σου δώσω διαζύγιο! Ποτέ! Καταλαβαίνεις? Καλύτερα να σε δω νεκρή. Νεκρή. Σε ένα τρόμαξε, Φωτεινή, ή κάνω λάθος? Ή μήπως ήταν ο Αχιλλέας? Τον ήξερες από πριν? Πώς θα μπω ξανά στο μυαλό σου, Φωτεινή? Πώς? Άνθρωπος έχει ξεφύγει. Δεν μπορώ ούτε να του μιλήσω. Νομίζω πρέπει να βάλεις μπρος το διαζύγιο. Να πας στον Πέτρο να σε αναλάβει. Όχι, όχι ο Πέτρος. Αυτό το πράγμα θα τον εξαγριώσει και θα γυρίσει πάλι εναντίον σας. Άσε που μπορεί να μιλήσει στη Δάφνη. Ναι, έχεις δίκιο. Τα πράγματα είναι ήδη μπερδεμένα. Μην τα κάνουμε χειρότερα. Ρίση Εύα, τώρα που η Δάφνη είναι εντελώς καλά, γιατί δεν της μιλάτε? Δεν είναι καλύτερα να το μάθει από εσάς? Δεν είναι τόσο απλό. Γιατί?
Τώρα η Δάφνη είναι παντρεμένη, έχει τον Αντρέα. Θα φτιάξει τη δικιά της οικογένεια. Ό,τι και να είναι, θα μπορέσει να το διαχειριστεί. Γιατί να φοβάστε τώρα τον Κυριάκο? Κάθεσε. Να σου φέρω καφέ, θες? Όχι, καφέ? Όχι, ευχαριστώ. Μάρθα, έκανα ό,τι μπορούσα. Αλλά δυστυχώς οι επισκέψεις στη Φωτεινή απαγορεύονται. Εντολή από τους γιατρούς. Επίσης, η διευθύντρια παρακαλεί να μην ξαναπάς στον Ξενώνα. Κρίμα. Έκανα ό,τι μπορούσα, αλλά είναι ανένδοτη. Όχι, εντάξει, έκανες ήδη πολλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Μακάρι να μπορούσα να κάνω κάτι περισσότερο. Μα βοήθησες πολύ. Αν δεν ήσουν εσύ, δεν θα την έβλεπα τόσο καιρό. Άλλωστε, δεν μπορείς να ασχολείσαι συνέχεια με μένα. Σαν δικηγόρος που είσαι, θα έχεις πολύ καλύτερα πράγματα να κάνεις. Μάρθα, το να σε δω και πάλι χαρούμενη, για μένα είναι ό,τι καλύτερο. Μαρίνα, αυτή η ιστορία έχει πολλά παρακλάδια. Κι εγώ και ο Πέτρος κάναμε πράγματα για τα οποία τρεπόμαστε. Και δεν πρόκειται να τα πούμε σε κανέναν. Ούτε τώρα, ούτε ποτέ. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι θα είπατε πολλά ψέματα για να το καλύψετε. Αλλά ό,τι έγινε, έγινε. Και τίποτα δεν μπορεί να είναι τόσο τρομερό. Ακόμα κι αν δεν είναι τρομερό, αυτό που κάναμε βοήθησε το γάμο μας να σωθεί. Αν μαθευτεί, θα τον διαλύσει. Κι εγώ δεν πρόκειται να το δεχτώ αυτό. Δεν θα το αντέξω. Ο Πέτρος είναι η ζωή μου. Και μόνο ο θάνατος θα μας χωρίσει. Σου έχω μιλήσει ήδη για την κατάσταση στο σπίτι μου. Από την ημέρα που η Δάφνη παντρεύτηκε, νιώθω ένα τεράστιο κενό, σαν να μην έχω πια τίποτα άλλο να περιμένω. Μα η Δάφνη δεν έμενε μαζί σας τελευταία. Ναι, το ξέρω και αυτό είναι το τρελό, αλλά όσο ήταν στο σπίτι, είχα την ψευδαίσθηση ότι έχω το μικρό μου κοριτσάκι κοντά. Καλά λένε για τη σχέση πατέρα-κόρης. Η Δάφνη έγινε ολόκληρη γυναίκα και εγώ φέρομαι σαν κλασικός χαζομπαμπάς. Και δεν είσαι καν ο αληθινός της πατέρας. Είναι αξιοθαύμαστο το δέσιμό σου με ένα θετό παιδί. Τέλος πάντων, για μένα μου αρκεί που τη βλέπω τόσο ευτυχισμένη. Ναι, είναι πολύ. Έλαμπε στην εκκλησία. Και αυτή και ο Αντρέας συγκινήθηκαμε όλοι πάρα πολύ μαζί τους. Όλοι, εκτός ίσως από τον πατέρα του γαμπρού. Τι έκανε ο Χιλιάς? Δεν ξέρω. Μου φάνηκε πολύ ψυχρός άνθρωπος. Πολύ θα ήθελα να ήξερα τι μέρος του λόγου είναι. Από την πλευρά της Δάφνης το θέμα είναι τελειωμένο. Δεν χρειάζεται να ανησυχούμε πια για εκείνην. Μπορούμε να συνεχίσουμε τις δραστηριότητές μας χωρίς άλλα προβλήματα. Όλοι αυτό περιμένουμε. Και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Δεν σας άφησα ποτέ εκτεθειμένους. Ούτε στην Κύπρο, ούτε στην Αθήνα. Πρέπει να μου έχετε εμπιστοσύνη. Σου έχουμε. Αλλά πρέπει και εσύ να καταλάβεις πως η συμμετοχή είναι ανήσυχη με αυτή την κατάσταση. Μα δεν έχουν λόγο. Όλα είναι υπό έλεγχο. Αχιλλέα, η κοπέλα έπρεπε να είχε βγει από τη μέση. Όσο είναι ζωντανή, ποιος μας εγγυάται πως δεν θα ξανά έχουμε πρόβλημα. Εγώ. Και δεν δέχομαι καμία αμφισβήτηση στο πρόσωπό μου. Δεν δίστασα να βάλω να σκοτώσουν την ύφη μου και να κάνω φωνιά το γιο μου. Γι' αυτό και είμαι επικεφαλή σας. Ποιος άλλος από την οργάνωση θα έκανε έστω και τα μισά? Κανένας όμως δεν έχει γιο και νύφη μπάτσους. Κοίταξε να τους βγάλεις από το δρόμο μας. Μόνο έτσι θα ερεμήσουμε όλοι. Αλήθεια, γιατί ρωτάς για τον Αχιλλέα? Η συμπεριφορά του με προβλημάτισε. Τι έκανε δηλαδή? Ήταν τελείως απόμακρος, ακόμα και με τον ίδιο του το γιο. Και φέρθηκε σαν να με γνωρίζει. Εγώ δεν τον έχω ξαναδεί ποτέ. Μπορεί να του έχει πει ο Ανδρέας το πόσο σημαντική είσαι για τη Δάφνη. Εσύ κι αυτός τι σχέση έχετε? Εκτός από συμπαίδευση, εννοείς? Πέτρο, αν δεν θες να μου απαντήσεις θα το σεβαστώ. Αλλά το να προσπαθείς να ξεφύγεις με χιούμορ είναι κάτι που με υποτιμά.
Συγγνώμη, είναι το τελευταίο που θα σκεφτόμουν να κάνω. Κοίτα, με τον Αχιλλέα είχαμε μια επαγγελματική συνεργασία πριν από πολλά χρόνια. Από τότε διατηρήσαμε μια χαλαρή επαφή. Και ξαναβρεθήκαμε τώρα με την ευκαιρία των παιδιών. Δεν τον ξέρω και τόσο καλά. Με ένα άλλη εντύπωση μου δόθηκε. Ότι όχι μόνο γνωρίζεστε, αλλά ότι έχεις μια επιφυλακτικότητα απέναντί του. Όχι, όχι. Απλώς ήμουν τυπικός μαζί του. Άλλωστε το διαπίστωσες και μόνη σου. Ο Αχιλλέας είναι πολύ περίεργος άνθρωπος, κλειστός. Δεν θα άφηνε κανέναν να τον πλησιάσει. Αλήθεια, εσύ γιατί ενδιαφέρεσαι τόσο πολύ για τον Αχιλλέα? Γιατί έχει απάνω του κάτι τόσο σκοτεινό που με κάνει να ανησυχώ. Και για τη Δάφνη και για όποιον άλλον έχει επαφή μαζί του. Να τη Έλσα. Σε ένα hostel θα πάω να τη βρω. Κάτσε, περίμενε, περίμενε. Είσαι καλά? Φαίνεσαι ακόμα επηρεασμένη από τη συνάντησή σου με τη Βάνα. Μάλλον ενοχλημένη. Δεν θα το αρνηθώ. Με έχει εξοργήσει πραγματικά αυτό που έγινε. Δεν θέλω τίποτα να χαλάει την ευτυχία μας. Δεν πειράζει. Ό,τι έγινε, έγινε. Αν δεν δώσουμε συνέχεια, θα σταματήσει. Γιατί πεις να ξεπέρασε τα όρια. Πρέπει να σταματήσει. Στο είπα και πριν. Ας μην δώσουμε άλλη αξία στο γεγονός. Φαντάσου και ένα δύναμη. Βλέπω το βλέμμα σου. Οκ, Αντρέα, είμαι προβληματισμένη. Αλλά το παλεύω. Δεν ξέρω πώς να σε πείσω ότι τα κίνητρά μου δεν είναι η ερωτική εκδίκηση. Κατάλαβα ότι απευθείας προσέγγιση δεν βοηθάει. Θα κρατηθώ λοιπόν μακριά σου, αλλά θα σε τροφοδοτώ με στοιχεία. Σε παρακαλώ να τα ψάξεις πριν τα απορρίψεις. Δεν θέλω να σε ρίξω κατευθείαν στα βαθιά, γι' αυτό θα ξεκινήσω με τα εύκολα. Ψάξε, πώς ο Ανδρέας ήξερε τι σου αρέσει και τι όχι. Πώς φρόντισε να πιστέψεις ότι βρήκε την αδελφή ψυχή. Μήπως σου ήρθε ποτέ ξαφνικά με τον πίνακα του αγαπημένου σου ζωγράφου, χωρίς εσύ να του πεις ποιος είναι. Μήπως είδες στη βιβλιοθήκη του τα αγαπημένα σου βιβλία. Ψάξ' το, σε παρακαλώ. Να ξέρεις πως η ζωή μου κινδυνεύει, όπως κινδυνεύει και η δική σου. Απλά εγώ το ξέρω καλά, ενώ εσύ δεν το ξέρεις ακόμα. Έλα, την εντοπίσαμε με τη βοήθεια της Δάφνης. Πού είναι, να έρθω κι εγώ? Όχι, καλύτερα να μην σε δει. Μπορεί να θυμώσει περισσότερο. Πώς με βρήκαν τόσο γρήγορα? Τη χάσαμε. Η κοπέλα στη ρεσεψιόν μου είπε ότι έφυγε πριν λίγο. Λοιπόν, μπορείς να με φιλοξενήσεις για λίγο καιρό χωρίς να με πρίζεις? Τι λες, καλέ. Μάλλον ξέχασες τι έγινε την τελευταία φορά. Γι' αυτό ήρθα σε σένα. Κανείς δεν θα σκεφτεί να με ψάξει εδώ. Εσένα σε εμπιστεύομαι πιο πολύ από όλους. Εντάξει τώρα. Όχι και από όλους. Κι όμως. Κοινάει η απόδειξη. Σε αυτό εδώ το φάκελο έχω όλα τα στοιχεία που μαζέψαμε για το κύκλωμα των τοκογλύφων. Θέλω να το πάρεις μαζί σου στην Αθήνα και να το κάνεις φίλο και φτερό. Η ηγετική ομάδα δεν αντέχει άλλο τη Δάφνη. Και από ό,τι φαίνεται, ούτε και εσένα. Τι πάει να πει αυτό? Το μήνυμά τους ήταν σαφές. Ή θα φύγετε με τη θέλησή σας, ή θα σας βγάλουν από τη μέση.